Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία Δράμας. Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι χοντοκμαχίες. Θεσμός πλέον, έτσι? Βέβαια, έγινε χαμός, έγινε χαμός. Ακόμα πιο ζωντάνια είχαμε. Λοιπόν, στο διαγωνισμό αυτό τι ακριβώς γίνεται? Στο διαγωνισμό αυτό τρώει ο καθένας δύο χοντοκ. Όποιος νικήσει πάει για τελικό και στον τελικό κερδίζει το πτυχίο και οι γονείς του είναι περήφανοι γι' αυτό. Είδαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ποιοι συνδιοργανώνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση? Καταρχήν ευχαριστούμε την Αρτοπία και ο ΣΕ για τα ψωμάκια που χορήγησε και αυτήν την οργάνωση. Την Αλατοπία Βορείου Ελλάδος μας πρόσφερε τα λουκάνικα, τα καταστήματα Γρανάζι που βοηθήσαν στα δώρα, τον Εμπορικό Σύλλογο που μας βοηθήσανε σε όλο το στήσιμο και στην οργάνωση και τους προσκόπους της Δράμας. Ποιες ηλικίες συμμετέχουν? Όλες, είναι από 5 χρονών μέχρι 105. Και τα έπαθλα? Τα έπαθλα ήταν το πτυχίο που δείξαμε προηγουμένως και δύο δώρα από τα καταστήματα Γρανάζι. Είδαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκαν 4 γύρια, έτσι? 4 γύρι με πολλά άτομα. Ειδικά τα μικρά είχε πολύ γέλιο και οι φωτογραφίες που τους βγάλαμε είναι απίστευτες. Ηλικίες και 85 χρονών έλαβε μέρος. Και γυναίκες είδαμε φέτος. Βέβαια και από άλλες πόλεις και από την Κοζάνη και από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν, λάβανε μέρος. Και βεβαίως για του χρόνου θα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο χοντοκμαχίας. Ονειρούπολη Δράμας, είμαστε στο περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Σκουλίδης. Λοιπόν, σήμερα κάτι διαφορετικό. Σήμερα έγινε μια εκδήλωση στο περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου. Η κλασική που γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια στην Ονειρούπολη. Την οργανώνει το Γρανάζι, που είναι ένα κατάστημα της πόλης της Δράμας, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και μάλιστα ο ιδιοκτήτης του είναι και μέλος της διοίκησης. Η εκδήλωση είχε χοντοκομαχίες. Είχαμε έτσι κάποια happenings, χαρές, διασκέδαση. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Είναι και προσφέρουμε, δηλαδή και προσφέρουμε και τρώει ο κόσμος και παίρνει και δώρα και έχει απολαβές. Πραγματικά ναι, το θέμα είναι εξεκαρδιστικό. Ναι, το θέμα έχει χιούμορ, έχει διασκέδαση, έχει χαλαρότητα. Το χρειάζεται ο κόσμος σήμερα, είναι πολύ σημαντικό. Να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για το περίπτερο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Δράμας του Εμπορικού Συλλόγου. Τι μπορεί να βρει κανείς? Να πούμε ότι το περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου είναι από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε ο Ονειρούπολη, είναι 10η χρονιά. Από τότε ξεκινήσαμε και κάνουμε σαν Εμπορικό Σύλλογο στο κρασί, χνηστό κρασί. Έχουμε μία συνταγή που την καθιερώσαμε τόσα χρόνια. Αυτό θα βρει πάλι. Θα βρει επίσης και κρασί κρύο, όπως είναι η μη γλυκό ή ξηρό, δραμινό βέβαια και επώνυμο. Νομίζω ότι είναι μια δράση, μια παρουσία που υπάρχει χρόνια και θα υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτές τις μέρες? Καταρχήν καλές γιορτές, ευτυχία, υγεία και κουράγιο, γιατί όλοι είναι δύσκολα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κουράγιο και όσο μπορούν να στηρίζουν την τοπική αγορά, τα τοπικά καταστήματα.